Ούτε για δείγμα δεν υπάρχουν θέσεις στάθμευσης στο Ηράκλειο με τους οδηγούς να δοκιμάζουν τα όρια της υπομονής τους καθημερινά. Είναι εύκολο να παρκάρεις στο Ηράκλειο? Πολύ δύσκολο. Για εμάς που έρχομαι στα Μαυακαιρία είναι λίγο δύσκολο. Από πού έρχεστε? Μοίρες, από Μοίρες. Εγώ δεν παρκάρω, κυκλοφορώ συνέχεια. Πιάτσεις έχουμε, οπότε είμαστε καλυμμένοι. Οι υπόλοιποι τώρα παλεύουν άσχημα. Στην προσπάθειά τους να αποφύγουν αφενός τα ιδιωτικά πάρκινγκ αφετέρου της κλίσης της Δημοτικής Αστυνομίας, οι οδηγοί κατεβαίνουν στο κέντρο 2-2 με τον ένα κυριολεκτικά να φυλάει σκοπιά. Και τι είμαι στο γιατρό, γι' αυτό περιμένω εδώ. Έχω άρρωστο πάνω. Ο ένας είναι πάνω και ο άλλος είναι κάτω. Δεν γίνεται αλλιώς. Ναι. Ήρθα και τα άφησα εδώ και το άλλο άτομο πάει να κάνει γρήγορα μια δουλειά να επιστρέψει. Οπότε. Έτσι, ναι. Το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Αυτοκίνητα και μοτοποδήλατα παρκαρισμένα στα πιο απίθανα σημεία, παραβιάζοντας ακόμη και τους στοιχειώδες κανόνες της λογικής. Μια συνδοσία. Mm-hmm. Άλλες φορές τα πεζοδρόμια πάνω, άλλες από κάτω, αυτά. Τίποτα άλλο. Εικόνες πραγματικής ταλαιπωρίας αλλά και παρανομίας, όχι μόνο στο κέντρο της πόλης, αλλά και περιφερειακά αυτούς τις γειτονιές. Οδός Μινοταύρου, οδός Κηδωνίας, οδός Ευγενικού, οδός Παιδιάδος, οδός Σοφοκλέους, οδός Τίτου Γεωργιάδου. Πόσο εύκολο είναι να παρκάρει κανείς στο Ηράκλειο? Πάρα πολύ δύσκολο. Πόση ώρα ψάχνετε? 1/4. Είναι εύκολο να παρκάρει στο Ηράκλειο? Είναι λίγο δύσκολο, είναι να πούμε την αλήθεια, αλλά τι να κάνουμε. Από το λιμάνι πήγα, τσεκάρα το τζίκλο. Τελικά κάθομαι εδώ, γράφουμε, λέει πίσω, κάθομαι εδώ και περιμένω. Δηλαδή πόση ώρα ψάχνατε? Μισή ώρα.